Η ώρα είναι 10 το πρωί και παίρνουν από τα διόδια των Μαλγάρων η τελευταία εκδρομή του Πάσχα που επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη και την πεζή καθημερινότητα. Τώρα επιστρέφετε? Ναι. Μάλιστα. Πού πήγατε, πώς περάσατε? Στη Βέρεια. Πόσες μέρες? 5. Περάσατε καλά? Πολύ ωραία. Πολλά. Τώρα επιστρέφετε? Ναι. Περάσατε καλά το Πάσχα? Ναι, πολύ καλά. Η επιστροφή των εκδρομέων άρχισε από το μεσημέρι της Κυριακής και κορυφώθηκε τη Δευτέρα. Μάλιστα, στα διόδια των Μαλγάρων σχηματίστηκαν ουρές χιλιόμετρων, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνταν τα οχήματα στις εισόδους της πόλης στα οδικά δίκτυα από την Χαλκιδική και την Εγνατία οδό. Έχει κίνηση? Πολύ. Χάλια δρόμοι και πολλή κίνηση. Οπότε δύσκολη έξοδος και η επιστροφή? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κάνατε ώρα να επιστρέψετε? Βέρεια εδώ περίπου στη μια ώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας, από τα Μάλγαρα πέρασαν περισσότερα από 22.000 οχήματα, από την Εγνατία οδό εισήλθαν στη Θεσσαλονίκη 13.600 γεωταχή και από την Χαλκιδική 12.000 αυτοκίνητα. Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη. Από πού? Από τη Λεμαϊδα. Περάσατε καλά? Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Αν και η φετινή έξοδος αλλά και η επιστροφή των εκδρομέων ήταν ανέμακτη, ωστόσο σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας, τον Μάρτιο του 2018 τα ατυχήματα σημείωσαν αύξηση σε σχέση με το 2017. Την έξοδο τι πρέπει να προσέχει? Οι οδηγοί. Να προσέχουν τους άλλους οδηγούς. Εσείς τρέχετε? Όχι. Προσέχετε? Προσπαθώ. Διακοπές μετά το Πάσχα δηλαδή? Ναι. Στη Θεσσαλονίκη? Ναι. Πόσες μέρες θα καθίσατε? Μία μέρα σήμερα και μετά σε ένα χωριό. Οι κυριότερες αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές είναι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.